Ο δήμαρχος της βουλγαρικής πόλης Μπουργκάς, Ντιμιτάρ Νικολόβ, θα ηγείται της αντιπροσωπείας που θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη σε λίγες ημέρες. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της πόλης, του τουρισμού καθώς και του αντίστοιχου οργανισμού λιμένους του Μπουργκάς. Κατά τη συνάντηση αυτή, θα συζητηθεί η συνεργασία ανάμεσα στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς, η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου αλλά και η αεροπορική σύνδεση. Έχουμε ελπίδες ότι μπορούν να συμβούν πολλά γιατί εμείς είμαστε οι ουραγοί και είμαστε με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγκύτητας στα πλαίσια της δημιουργίας σχέσεων στα θέματα που σας είπα των δύο κυβερνήσεών μας. Εμείς λοιπόν μέσα από τις αρχές της εγκύτητας και της επικουρικότητας προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε λίγα ακόμα στοιχεία επιπλέον για να τα δώσουμε στις Επιτροπές των Αθηνών και της Όφιας και να αντιληφθούν και οι επιτροπές αυτές, οι κυβερνητικές της Όφιας και της Αθήνας, ότι εδώ έχουν βοηθούς προστήσεως. Έχουν τον οργανισμένο λιμόνες Αλεξανδρούπολης, έχουν το Δήμο Αλεξανδρούπολης και μπορούν να πατήσουν εκεί και να μας χρησιμοποιήσουν. Αυτή είναι όλη η μορφή του αγώνα που κάνουμε μέσα από τη θεσμικότητά μας, την χαμηλή με την αντίστοιχη θεσμικότητα του Μπουργκάς. Και επειδή οι δύο αυτοί τόποι, οι δύο αυτοί δήμοι, πέραν των δεσμών φιλίας που έχουν τις αδελφοποιήσεις της τυπικής και τα δύο αυτά λιμάνια είναι εντός εισαγωγικών καταδικασμένα ή μάλλον είναι προνομιούχα να μιλάνε για μια σύνδεση η οποία θα ανεβάσει τις οικονομίες και των δύο τόπων. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι αυτός τουλάχιστον αγώνας και ό,τι κάνουμε μέσα σε πλαίσια διασύνδεσης δεν θα πάει χαμένος. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Χρήστος Δούκας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που έχει εκφραστεί και σε κυβερνητικό επίπεδο. Ήδη τα Υπουργεία Μεταφορών των δύο χωρών καταρτίζουν κοινά προγράμματα ανάπτυξης των λιμανιών με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Έχω την αίσθηση πραγματικά ότι μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις στις οποίες συμμετείχα και σαν πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένου Αλεξανδρούπολης, με τη γείτονα πόλη και με τη γείτονα χώρα. Αλλά και θα γίνουν ενδεχομένως και άλλες πολλές. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη, η αίσθησή μου, επαναλαμβάνω, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των δύο χωρών και των δύο πόλεων, είναι η καταλληλότερη στιγμή για να ξεκινήσουν γρήγορα να υλοποιούνται δράσεις. Εννοώ δηλαδή ότι επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία θα πατήσει και θα κτιστεί πάνω στην συνεργασία των δύο λιμένων και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και ο κύριος Δήμαρχος και γενικά όλοι οι τοπικοί φορείς. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ύστερα από ένα χρόνο που ασκήσαμε διοίκηση στον οργανισμό και φέραμε σε ένα καλό σημείο, ανεβάσαμε κάποια επίπεδα το λιμάνι, είναι η κατάλληλη στιγμή και είμαστε αποφασισμένοι και το έχουμε δηλώσει με κάθε τρόπο τώρα και όχι μετά από δεν ξέρω μήνες ή χρόνια να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο θα πατήσει έτσι αλλιώς αυτή την ιστορία που έχει να κάνει συνεργασία των δύο πόλεων.